Λοιπόν, επιστρέφουμε με το θέμα που αφήσαμε, με τα εξοπλιστικά. Μαζί μου στο στούντιο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, στο Πάντιο, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούσατε την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Καμπά. Παρακολουθήσαμε μαζί και το βίντεο το οποίο είδαμε. Έχετε διαβάσει, είστε σε γνώση του δημοσιεύματος του Forbes. Να διευθύνω όμως κάτι. Είναι εξειδικευμένες γνώσεις για οπλικά συστήματα που εγώ δεν έχω. Δεν έχει σημασία. Δεν θα μπούμε στην ουσία των οπλικών συστημάτων, αλλά θα μπούμε στην ουσία της συμφωνίας. Έτσι, ο κύριος Μπλίνκεν, μέσα από τη διαρροή στο συγκεκριμένο μέσο, τι λέει. Λέει ότι ξέρεις, δίνουμε αυτά στην Ελλάδα και χρησιμοποιώντας μια διπλωματική ορολογία. Καθιστά σαφές ότι υπάρχει μία συμφωνία κυρίων εδώ πέρα. Η συμφωνία αυτή των κυρίων τι λέει, ότι εμείς θα σας δώσουμε αυτά τα οπλικά συστήματα, τα πήρατε τα F-35, θα σας δώσουμε και κάποια έξτρα δάκια από εκεί και πέρα, φτάνουν τα 200 εκατομμύρια αυτά, με την προϋπόθεση, δεν το λέει προϋπόθεση, με την καλή πίστη ότι εσείς θα δώσετε αυτά που έχουμε συμφωνήσει στην Ουκρανία, τα οποία είναι οι S-300 και οτιδήποτε άλλο έχει ανατολικό χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω για τη συμφωνία, αλλά αν περιλαμβάνει τους S-300, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το λέτε γιατί, λόγω της συμφωνίας που έχουμε με τη Ρωσία. Ακριβώς, διότι όταν αγοράζεις ένα οπλικό σύστημα, είσαι πάντοτε υπό τον όρο της αποδοχής του τελικού χρήστη από τη χώρα που το έχει παράξει. Οπότε δεν μου φαίνεται ότι μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε συμφωνία. Δεν ξέρω αν σήμερα η Ρωσία πάντως θα έβαζε αυτό το βέτο, γιατί θα έχει ένα οπλικό σύστημα το οποίο η ίδια το υπογράφει και το έχει κατασκευάσει και απ' την άλλη ξέρει πώς λειτουργεί και ξέρει πώς να το βγάλει και εκτός. Παραμένει ένα αξιόπιστο όμως. Οι S-300 παραμένουν ένα αξιόπιστο. Πάντως σε κάθε περίπτωση κρατώ αυτό που λέτε ως σκεπτικό. Είναι το αντίστοιχο, γιατί άκουσα και για τους S-400 στην Ουκρανία ότι η Τουρκία που έχει πάρει S-400 θα του στείλει στην Ουκρανία. Το θεωρώ απίθανο, διότι πρέπει η Ρωσία να συμφωνήσει στην αποστολή του οπλικού συστήματος στην Ουκρανία. Στην ουσία, υπάρχει το δημοσίευμα αυτό. Δεν διαψεύδεται από την ελληνική πλευρά ότι αυτά είναι μέσα στην επιστολή που έχει στείλει ο κύριος Μπλίνκεν προς τον κύριο Μητσοτάκη, προς την ελληνική πλευρά. Και απ' την άλλη, η διαρροή είναι σαφής. Οπότε, το ερώτημα που γεννάται είναι αυτό το οποίο έθεσε και στον κύριο Καμπά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική στους εξοπλισμούς, δηλαδή ξέρουμε πραγματικά τι μας συμβαίνει σε επίπεδο πλεονάζοντος υλικού. Έχουμε δώσει και στο παρελθόν, το ακούσαμε από τον κύριο Καμπά, το έχω ακούσει και από άλλες πηγές. Έχουμε δώσει κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ στην Ρωσία, στην Ουκρανία, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα, με μορφή ενίσχυσης στρατιωτικού υλικού. Αυτό το έχουμε αντικαταστήσει, μας περισσεύουν πραγματικά αυτά. Είμαστε τόσο large σε επίπεδο υποδομών στρατιωτικών που μπορούμε να δίνουμε χωρίς να αντικαθιστούμε την ίδια χρονική στιγμή. Δεν έχω τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει ο κύριος Καμπάς για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Έχοντας μιλήσει όμως με αρκετούς αξιωματικούς του στρατού, ξέρω ότι έχουμε όπλα παραδείγματι από τον Ανατολικό Γερμανικό στρατό, κατασκευασμένα δεκαετία του 80, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία της χώρας και τα οποία θέλουν με μεγάλο ενθουσιασμό να τα διώξουν προκειμένου να τα αντικαταστήσουν με νεότερα, για τα οποία θα βρίσκουν και ανταλλακτικά. Διότι αυτή τη στιγμή σε πολλά από αυτά τα όπλα της δεκαετίας του 80, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες σίγουρα μπορείς να διώξεις κάτι παίρνοντας ένα μεταχειρισμένο και νεότερο στην ηλικία. Όταν, να διευθύνσουμε κάτι, όταν λέμε για 200 εκατομμύρια, μιλάμε πάντοτε για μεταχειρισμένο υλικό και όχι για καινούριο υλικό. Το λέω αυτό διότι ο κύριος Καμπάς είπε ότι αν πάρουμε καινούρια θα χρειαστεί 3 δισεκατομμύρια παραδείγματι για τα όζα. Μιλάμε για μεταχειρισμένο, υλικό. Δεν ξέρω πόσο κάνουν τα όζα ή αν θα διώξουμε τα όζα ή οτιδήποτε. Να το διευθύνσω, δεν έχω ιδέα γι' αυτό. Είναι εξειδικευμένες γνώσεις. Αλλά επειδή μιλάμε για μεταχειρισμένο υλικό, σαφώς είναι ένα πολύ νεότερο υλικό που βρίσκει ανταλλακτικά. Το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι για πολλά οπλικά συστήματα της Ανατολικής Γερμανίας που έχουμε από τα αποθέματα του Γερμανικού στρατού, τα πήραμε το 92-93, δεν έχουμε ανταλλακτικά για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και είναι και παπαλαιωμένο υλικό, δηλαδή είναι ένα υλικό πόσων δεκαετιών τώρα. Ως μεγάλη εικόνα, η δική μου θέση είναι η εξής. Βλέπουμε μια χώρα η οποία επιτίθεται σε μια άλλη χώρα, εισβάλλει στο έδαφος μιας άλλης χώρας, η Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτό είναι που συνέβη στην Κύπρο το 1974 με την Τουρκία. Αυτό είναι ότι φοβόμαστε ότι θέλει να κάνει η Τουρκία σε εμάς. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα ήθελα οι σύμμαχες χώρες
να μας στείλουν μόνο φάρμακα ή κουβέρτες. Mm-hmm. Θα ήθελα να μας στείλουν στρατιωτικό υλικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον εισβολέα. Και υπ' αυτή την λογική, όταν η Ελλάδα προείσταται σε μια τέτοια κίνηση, δηλαδή να ενισχύσει τον αμυνόμενο, είναι κάτι το οποίο είναι εφαλτήριο για να απαιτήσεις κάτι αντίστοιχο αν ομιγέννητο δεχθείς επίθεση από την Τουρκία. Επειδή έχουμε και έναν άλλο πόλεμο σε εξέλιξη, το Ισραήλ έχει εισβάλει στην Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη, άμα θέλουμε να το πάρουμε από τυπικής πλευράς, η Παλαιστίνη δεν είναι κράτος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Είναι ένα βήμα πριν γίνει κράτος. Εμείς τι έχουμε αναγνωρίσει ως χώρα? Δεν έχουμε αναγνωρίσει το κράτος, έχουμε αναγνωρίσει την Παλαιστινιακή αρχή. Είναι ένα βήμα πριν γίνει κράτος και στον ΟΗΕ είναι ένα βήμα πριν γίνει κράτος. Αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα στη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, οπότε αυτομάτως θα ισχύουν αυτά που λέμε περί εισβολή στο έδαφος ενός άλλου κράτους κτλ. Ειδικά στην Δυτική Όχθη, το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει και επί του πεδίου και σήμερα, δηλαδή χωρίς να έχει γίνει εισβολή όπως στην Λωρίδα της Γάζας, να ελέγχει επί του πεδίου τα πάντα κατ' ουσία. Πάμε στην Ερυθρά. Να σχολιάσω λίγο για την επιστολή Νούλαντ, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν πολλά για την επιστολή Νούλαντ, για την δήλωση, συγγνώμη, Νούλαντ, η οποία είπε ότι εάν η Τουρκία απαλλαγεί από τους S-400, εμείς θα την καλωσορίσουμε στην οικογένεια των F-35. Αυτή ήταν η ακριβής δήλωσή της. Αυτό ακούστηκε άσχημα, ιδίως σε εμάς που λέμε τώρα πήραμε τα F-35, ετοιμάζονται οι Αμερικανοί να δώσουν και στους Τούρκους. Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Μεν Νούλαντ ανήκει σε μια ομάδα διπλωματών, οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν σε μια Τουρκία όπως αυτή που ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Ο πιστός σύμμαχος της Αμερικής στην περιοχή. Αυτό έχει αλλάξει. Το βασικότερο όμως είναι αυτό που τους είπε η Νούλαντ. Τους λέει, θα δώσετε τους S-400, πώς να τους δώσουμε? Έχουν δώσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να τους αγοράσουν. Δεν μπορούν να τους δώσουν όπου θέλουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας. Άρα, εάν τους δώσουν κάπου αλλού, θα τα σπάσουν με τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία θα έχει κακές σχέσεις με τη Ρωσία, από την οποία εισάγει περίπου το 47% του φυσικού του αερίου. Θα φτιάχνει το εργοστάσιο στο Ακουγιού, στο οποίο θα παράγει το 11% των αναγκών της για ηλεκτρική ενέργεια και ετησίως έχει περίπου 65, κοιτάξτε την προηγούμενη χρονιά, 65 δισεκατομμύρια δολάρια το διμερές εμπόριο Ρωσίας-Τουρκίας. Και όλα αυτά με δέλεαρ τα F-35. Δεν είναι δέλεαρ στην πραγματικότητα αυτό. Είναι κατά τη γνώμη μου η περίπτωση εκείνη όπου κάνεις μια στρατηγική επιλογή η οποία όμως σε φέρνει και σε πολύ δύσκολη θέση. Λοιπόν, μια και είπατε τα F-35, θα μείνω σε αυτό, δεν θα πάω στο άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Θα μείνω στα F-35 και θα σας ρωτήσω αν είστε χαρούμενος για αυτή τη συμφωνία που κλείσαμε για τα όπλα σε προσωπικό επίπεδο, για τα F-35. Αν θεωρείτε ότι τα F-35 είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το να δώσουμε 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ για να τα αποκτήσουμε. Και το ρωτώ αυτό σε προσωπικό επίπεδο, σε έναν ακαδημαϊκό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και το ρωτώ αυτό σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και 3 παιδιά, τα οποία θα ήθελε τα παιδιά του αυτά να τα δει να σπουδάζουν σε ένα, φαντάζομαι, σύστημα εκπαιδευτικό στη χώρα, το οποίο αν ήταν δημόσιο θα έπαιρνε και το budget που θα έπρεπε, τη χρηματοδότηση που θα έπρεπε να πάρει για να στηριχθεί. Μήπως κατευθύνουμε την χρηματοδότηση, τον προϋπολογισμό μας σε λάθος κατεύθυνση, είναι το ερώτημα που γεννάται αυτομάτως. Και από εκεί και πέρα, μήπως με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια άλλα οπλικά συστήματα, με πολύ λιγότερα χρήματα, να αναβαθμίσουμε τα F-16 και να στηρίξουμε τη δημόσια εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το ποσό το οποίο αναφέρεται αφορά σε 40 F-35, εμείς αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε να θέλουμε, έχουμε δυνατότητα να αγοράσουμε έως 40. Θα δούμε πώς θα τα αγοράσουμε και με τι οπλικά συστήματα σε ένα χρόνο περίπου, γιατί τώρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Με τα οπλικά συστήματα θα ανέβει και άλλο το κόστος. Ναι, αλλά μπορεί να μην αγοράσουμε 40. Να πάρουμε 20-32 σε πρώτη φάση. Ναι. Επομένως δεν ξέρουμε ποια είναι η τελική του τιμή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μιλάμε για άλλης κατηγορίας όπλο. Δηλαδή, επιθετικό. Ένα όπλο το οποίο κυριαρχεί στην περιοχή του. Έχει αλλάξει το δόγμα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή έχει γίνει μια επιθετική χώρα η Ελλάδα. Δεν είναι θέμα επιθετικό, είναι θέμα να μπορείς να έχεις την άμυνά σου εκεί που χρειάζεται. Σας δώσω 2 παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τις αερομαχίες.
έχει σταματήσει τους τελευταίους μήνες ευτυχώς, αλλά είναι ένα διαρκές πρόβλημα πολλών δεκαετιών. Με τα F-35 λύγει αυτό το ζήτημα. Διότι από απόσταση που τα F-16 δεν θα μπορούν να δουν ποιος είναι αυτός που θα τους εγκλωβίσει στο ραντάρ, θα βλέπουν μέσα στα συστήματά τους ότι είναι εγκλωβισμένα στο ραντάρ και είναι έτοιμα προς κατάρριψη. Όταν τα έχει και ο άλλος όμως τα F-35. Δεν τα έχει προς το παρόν και δεν ξέρω. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα πάρει, γιατί πρέπει να τα σπάσει με τη Ρωσία. Δηλαδή να χάσει το φυσικό αέριο, να χάσει την ηλεκτρική ενέργεια, το πυρηνικό εργοστάσιο, να χάσει 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα, για μένα ένα πολύ κρίσιμο σημείο που δεν έχουμε δώσει μεγάλη σημασία είναι ένα μεταχειρισμένο υπτάμενο τάνκερ που θα πάρουμε. Το οποίο μας δίνει δυνατότητα να μπορούν τα αεροπλάνα, όχι μόνο τα F-35 και τα F-16 και τα Rafale, να ανεφοδιάζονται στον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι αποκτούμε δυνατότητα να έχουμε παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, για την οποία μπορεί να κληθούμε να υπερασπιστούμε τον ελληνισμό που βρίσκεται εκεί πέρα. Μιλάμε δε για αεροπλάνα, τα F-35, τα οποία λειτουργούν ως υπτάμενα στρατηγία. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν τα βλέπει ο άλλος, γιατί έχουν τεχνολογία stealth. Πρέπει να είναι πολύ κοντά για να μπορέσει να τα δει. Και θα μπορούν να κυριαρχούν στην περιοχή. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι όπως η μπελαρά που είναι στη θάλασσα. Κάτι αντίστοιχο θα είναι για τα F-35. Λεπτομέρειες τώρα για το τι οπλικά συστήματα θα πάρουμε και πόσο θα στοιχήσουν, θα ξέρουμε σε ένα χρόνο, οπότε τότε θα μπορούμε να κρίνουμε. Είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει συστημική απειλή από την Τουρκία, δηλαδή η απειλή είναι πραγματική και είναι δομική απειλή, όχι συστημική, συγγνώμη, είναι δομική απειλή. Αφορά την ίδια τη χώρα μας. Οπότε πρέπει και τούτο ποιήν κακίνο μη αφιένε. Και λεφτά στην παιδεία και λεφτά στην άμυνα από τις υπάρχουσες δυνατότητες που έχουμε. Σύντομη απάντηση. Είστε ικανοποιημένος εσείς ως ακαδημαϊκός για τα λεφτά που δίνονται στην παιδεία και ως πολίτης ο οποίος ζει σε αυτή τη χώρα για τα λεφτά που δίνονται στην υγεία? Επειδή έχω διατελέσει υπουργός παιδείας, το 2018 είχαμε δώσει 92 εκατομμύρια ευρώ, το 2023 135 εκατομμύρια ευρώ. Το επόμενη τριετία από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για υποδομές στα δημόσια πανεπιστήμια και επιπλέον υπάρχουν και έκτακτες επιχορηγήσεις προς τα πανεπιστήμια. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί αρκετά χρήματα. Όχι όλα όσα θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι έχει αυξηθεί αρκετά ο προϋπολογισμός. Δεν έχω το χρόνο. Θα ήθελα λίγο περισσότερα μέλη ΔΕΠ. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω την κουβέντα αυτή, γιατί τα ποσοστά και τα νούμερα και ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει αλλά δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ στην δημόσια παιδεία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σας λέω, θα ήθελα λίγο περισσότερο περισσότερα μέλη ΔΕΠ. Κρατώ ότι μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα αυτή και να την επαναλάβουμε σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και εμείς να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.